Θα συνομιλήσουμε με τον καθηγητή πολιτιολογίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και κοσμήτορα της Σχολής Πολιτικών Επιστημών, τον κύριο Δημήτρη Χριστόπουλο, διότι είμαστε ουσιαστικά, αν δεν το έχετε καταλάβει, 19 ημέρες πριν τη στιγμή της κάλπης. Ποιο είναι το κλίμα αυτής της αναμέτρησης, το επίπεδο και το πεδίο, και γιατί τελικώς υπάρχει αυτή η σιωπηρή αλλά αντίδραση ενός μεγάλου τμήματος του εκλογικού σώματος? Συν το ότι, θα το πω, το προηγούμενο διάστημα έγινε μια μεγάλη κουβέντα γύρω από το κόμμα του κυρίου Κασιδιάρη, του Κασιδιάρη. Ωραία. Η συζήτηση αυτή έκρυψε κάτω από το χαλί άλλα πράγματα. Διότι φτάσαμε τα ανώτατα δικαστικά εκλογοδικεία, αυτό είναι στην ουσία, έτσι έχουν μετατραπεί τώρα σε εκλογοδικεία, να απαγορεύουν για λόγους όχι τυπικούς αλλά πιο ουσιαστικούς από ό,τι φαίνεται, μια σειρά κινήσεων. Γράφουν σήμερα πολλά site. Δεξιά της δεξιάς γίνεται του κουτρούλι ο γάμος. Ο ένας μετά τον άλλον φεύγει από το πολιτικό σκηνικό. Και θέλω να σας πω, να το έχετε υπόψη σας, ότι όταν τα κόμματα εκτός κοινοβουλίου είναι πάνω από το 8%, αλλάζουν τα εκλογικά δεδομένα των αποτελεσμάτων. Δυνητικά, υπέρ όποιου θα είναι πρώτος. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Χριστόπουλε. Μας ακούτε? Καλημέρα κύριε Σοχήνη, καλημέρα σας. Για πείτε μου, είναι ο γυαλός στραβός ή στραβά αρμενισμό? Θέλω να πω, γιατί ο πολίτης αισθάνεται ότι αυτή η εκλογική αναμέτρηση πόρο απέχει από τις πραγματικές αγωνίες και ανάγκες του? Να ξεκινήσουμε από αυτό και μετά να πάμε στα δεξιά της δεξιάς που είπατε. Ναι, ναι. Θεωρώ ότι αυτή η εκλογική αναμέτρηση πραγματοποιείται σε μια στιγμή όπου είναι ανοιχτό ακόμα το τραύμα των τεμπών. Το τραύμα των τεμπών λειτουργήσε ως μια διέλυση, αν θέλετε, τα όποια αποθέματα πολιτικής εμπιστοσύνης είχαν μείνει προς το κυβερνών κόμμα αλλά και σε όλα τα κόμματα που κατά καιρούς κυβέρνησαν την Ελλάδα. Η αιτία είναι ότι σε αντίθεση με τα υπόλοιπα μεγάλα δυστυχήματα και τις τραγωδίες που μετράμε κατά καιρούς δυστυχώς σε αυτή τη χώρα, το δυστύχημα των τεμπών και λόγω της σύνθεσης του πληθυσμού που έχασε τη ζωή του αλλά και λόγω των συνθήκων των λειτουργικών υπό τις οποίες αυτό συνέβη, κατάφερε να δημιουργήσει ένα κλίμα απαξίωσης και ελλείμματος εμπιστοσύνης που διέσχισε τον πολιτικό ορίζοντα περισσότερα από ότι τα προηγούμενα δυστυχήματα που σχετίζονταν περισσότερο με φυσικές τραγωδίες. Σε αυτή τη συνθήκη λοιπόν η προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση είναι όσο μπορεί να κάνει ένα damage control που λέμε, δηλαδή να μην παίξει επιθετικά όπως έπαιξε το 2019 με τη δική της ατζέντα, αλλά να διαχειριστεί τις ζημιές γιατί είναι πολλές, και από την άλλη πλευρά η εξωματική αντιπολίτευση προσπαθεί και αυτή να αναδείξει τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, τα οποία χρεώνει ας πούμε στην κυβέρνηση, και η δυσκολία που έχει είναι ότι στην προσπάθεια της να ακουστεί στο ακροατήριο δεξιά της, δεξιά μεταξύ ας πούμε του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας, χάνει λίγο το στίγμα το οποίο θα περίμενε ο αντιδεξιός ψηφοφόρος να έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν κάπως έτσι θα περιγράψω τη στιγμή που ζούμε, δηλαδή σαν μια στιγμή αμηχανίας, η οποία όμως δεν είναι προϊόν ενός λάθους, είναι προϊόν συγκεκριμένων στρατηγικών επιλογών των κομμάτων, τα οποία είτε σχετίζονται με την αδυναμία τους να μιλήσουν πολιτικά. Πραγματικά εγώ επιτρέψτε να σας πω, με κάθε σεβασμό στο συντοπίτη των ακροατών σας στην Κρήτη, πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ανδρουλάκη, δεν βρίσκω πολιτικό περιεχόμενο στο λόγο αυτού του ανθρώπου. Δεν βλέπω τίποτα, βλέπω κάτι κενό μέσα ας πούμε. Αυτό ισχύει για το ΠΑΣΟΚ. Από την άλλη, εκεί που πραγματικά είχαμε σκληρό πολιτικό περιεχόμενο, γιατί ο Μητσοτάκης έπαιξε το 2019 μέχρι περίπου τον προηγούμενο χρόνο, έπαιξε με σκληρό πολιτικό περιεχόμενο. Ατζέντα στα πανεπιστήμια, ατζέντα στην αστυνομία, ατζέντα στην εργασία, όλο αυτό που λέμε δηλαδή το αφιλελεύθερο εγχείρημα. Πλέον, ακριβώς επειδή και ο ίδιος δεν μπορεί να βγει μπροστά, διότι πλέον υπάρχει μια αποστροφή στον κόσμο, έτσι, ο φόβος πέρασε. Τώρα είμαστε σε μια άλλη φάση. Υπάρχει ένα
μια αδιάγνωστη, αν θέ, έτσι, κατά την άποψή μου, ατμόσφαιρα προεκλογικά, η οποία κυοφορεί εκπλήξεις. Εγώ δεν νιώθω την άνεση να σας πω με ευκολία ότι νομίζω ότι θα γίνει αυτό στις εκλογές που έρχονται. Το θυμίζω και κλείνω ότι πριν μια δεκαετία είχαμε τον διπλό εκλογικό σεισμό του 2012, ο οποίος έφερε ανατροπές αδιανόητες για το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Έχω την αίσθηση ότι ακόμα και αν δεν βρεθούμε σε ένα αντίστοιχο 2012, ο δείκτης προβλεψιμότητας εν ώψη αυτών των εκλογών και πιθανώς των μεθερχόμενων είναι πολύ χαμηλός. Κύριε Χριστόπουλε, θέλω να μείνω λίγο ακόμη σε αυτό και έχουμε χρόνο. Κοιτάξτε, υπάρχει από την άλλη, πυκνώνει αυτό ως αίσθηση στον κόσμο ότι απέχουν οι συζητήσεις, αν γίνονται συζητήσεις, κατά πολύ από τις πραγματικές του ανάγκες, τα θέλω του, ή ακόμη αν θέλετε, αυτό που συζητάγαμε προηγουμένως με έναν οικονομολόγο, τον κύριο Μελά, δεν υπάρχει μια περιγραφή ενός οράματος, είτε συμφωνείς είτε διαφωνείς, του πώς θες βρε αδερφέ να πάει η Ελλάδα. Να μην πω για την καθημερινότητα. Και ο κόσμος διαπιστώνει ότι γίνονται σκιαμαχίες του TikTok, ποιος θα τα πει καλά επικοινωνιακά, θα ρίξει μια ρεκλάμα, θα κάνει μια εξυπνάδα, αλλά συζήτηση ουσίας δεν γίνεται. Με τα στραβά τους, τα καλά τους, ο κάθε χώρος, εντάξει, ο κόσμος σου λέει, μα εγώ άλλα βλέπω στην καθημερινότητά μου. Δεν μπορεί να μου πιάνουν και οι μεν και οι δε, όποιοι και αν είναι αυτοί, περί άλλων συζητήσεις. Δεν γίνεται αυτό. Κύριε Σαχίνη, σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, συζήτηση ουσίας η κυβέρνηση δεν θέλει να κάνει. Δεν είναι εκεί που ήταν το 2019, όπου μπορούσε να κάνει συζήτηση ουσίας και να δημιουργήσει έναν συσχετισμό ηγεμονίας και με την βοήθεια φυσικά των μέσων μαζικής ενημέρωσης που ήταν στο πλευρό της και είναι στο πλευρό της. Η συζήτηση ουσίας θα περίμενε κανείς να γίνει περισσότερο από την αντιπολίτευση, αξιωματική και μη. Γιατί γίνεται. Εδώ λοιπόν η συζήτηση ουσίας βλέπω να μην την κάνει όσο εγώ θα περίμενα, ο δικός μου χώρος, εγώ όπως ξέρετε ανήκω στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς, έχω υπάρξει μέλος του think tank του Αλέξη Τσίπρα κτλ. Αλλά εκεί θα ήθελα κάτι περισσότερο, απλώς έχω την αίσθηση ότι και εκεί αυτό υποβαθμίζεται, ακριβώς επειδή η πολιτική επιλογή προεκλογικά είναι να μην ταράξουμε τα νερά στον όμορο δεξιών, εκδεξιών μας χώρο, και να μην ενισχύσουμε το αίσθημα ανασφάλειας που έχει ο κόσμος αυτός απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό όμως ξεχνάει κάτι. Ότι ο ελληνικός λαός δεν είναι δεξιός λαός. Δεν είναι κατά ανάγκη ο κόσμος συντηρητικός και χαζός. Ο κόσμος θέλει κάτι να ακούσει. Ο κόσμος βαριέται μόνο τα προσχήματα και τις προσώψεις της πολιτικής. Αν βγείτε στον δρόμο, και είμαι σίγουρος ότι λόγω της δουλειάς σας το κάνετε, και μιλήσατε με νέα παιδιά, νεότερα ημών, παιδιά δηλαδή που είναι νέοι ψηφοφόροι από 20 έως 30, θα δείτε ότι ο λόγος μας τους φαίνεται κορακίστικα. Δεν τους απασχολούμε. Είναι τόσο μεγάλη η απαξίωση των πολιτικών εξουσίας στην ελληνική νεότητα, η οποία πρέπει να μας προβληματίσει. Αν δηλαδή, να σας το πω έτσι, μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει χοντρικά ένα 4-5 δημοσκοπικό 4-5% δημοσκοπικό ποσοστό, το οποίο πρέπει να καλύψει ο ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να βγει μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία, αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ ή εν πάση περιπτώσει μέσα σε αυτό το απρόβλεπτο και το αδιάγνωστο πολιτικό εκτόπισμα που βρίσκεται περίπου στο 10% του ελληνικού λαού των αναποφάσιστων, που δεν είναι αναποφάσιστη μεταξύ Νουδού και ΣΥΡΙΖΑ, είναι αναποφάσιστη στον χώρο της ευρύτερης αριστεράς. Εκεί υπήρχε και υπάρχει πολλής χώρος και κόσμος που θα ήταν διατεθειμένος να ακούσει κάτι. Κλείνω. Όταν λέω να ακούσω κάτι, προσέξτε, έχει μεγάλη σημασία το πολιτικό περιεχόμενο. Ξέρετε, εμένα μπορεί να διαφωνούμε σε μερικά πράγματα, σε άλλα να συμφωνούμε, αλλά σε κάθε περίπτωση έχει σημασία να μιλάμε και να έχουμε ένα πολιτικό περιεχόμενο, να έχουμε προγραμματικό λόγο. Ασφαλώς, ασφαλώς. Όσο αυτό λείπει, τότε οι δυνάμεις της αδράνειας, της απαξίωσης και της καταφρόνειας της πολιτικής κερδίζουν πόντους. Και κερδίζουν πόντους σε μια στιγμή που τα πράγματα δεν είναι καλά στην Ευρώπη. Δεν είναι καλά στην Ευρώπη που έχουμε μια Μελόνι δίπλα μας, που ανασκευάζει τους φασιστικούς, τον αντιφασισμό ως συστατικό όρο της Ιταλικής πολιτείας. Δεν είναι καλά στη Γαλλία, όπου για πρώτη φορά στις ερχόμενες προεδρικές εκλογές θα έχουμε φαβορή από την άκρα δεξιά. Δεν είναι καλά στη Σκανδιναβία, δεν είναι καλά στην Πολωνία, στην Ουγγαρία. Γενικώς τα πράγματα στην Ευρώπη έχουν πάρει μια πορεία προς την ηγεμονία αντιλήψεων που ανήκουν στον χώρο της άκρας δεξιάς. Απέναντι σε ένα τέτοιο λοιπόν δεδομένο, δεν μπορούμε να μασάμε τα λόγια μας, κύριε Σαχή.
Δεν μπορούμε να μην λέμε με διακριτό τρόπο ποιοι είμαστε. Ο κόσμος μας θέλει αν του πούμε ποιοι είμαστε. Όχι αν του και τον καθησυχάσουμε ότι μοιάζουμε με τον αντίπαλό μας. Αυτό είναι κατά την άποψή μου η υπερπτουσία του πολιτικού προβλήματος στην Ελλάδα σήμερα. Και για τον λόγο αυτό πιστεύω ότι χρειάζεται όσο γίνεται περισσότερο μεγαλύτερη τεκμηρίωση, στέρεη τοποθέτηση και πολιτική αυτοδοτήτηση. Πείτε μου και κάτι ακόμη. Αυτή η εκλογική αναμέτρηση δεν βρίσκεται ότι παραέχει γύρι τη ζυγαριά στο καντάρι, στο δίσκο εκείνων που έχει σχέση επικοινωνία πάνω απ' όλα και μόνο επικοινωνία, και δεν ξέρω κανέναν εδώ. Όταν το πολιτικό περιεχόμενο υποβαθμίζεται συνειδητά από τις πολιτικές δυνάμεις, και σε αυτό θα κάνουμε εξαιρέσεις, έτσι. Εγώ σας είπα, μπορεί να διαφωνώ σφόδρα με το πολιτικό περιεχόμενο του προγραμματικού λόγου Μητσοτάκη του 19, αλλά είχε λόγο ο άνθρωπος, έτσι, δεν μπορώ να του πω αυτό. Επίσης μπορεί να πει οτιδήποτε κανείς, ξέρω εγώ, για το ΣΥΡΙΖΑ το 15, αλλά είχε ένα προγραμματικό περιεχόμενο. Από τη στιγμή που βλέπουμε ότι οι συνθήκες τα φέρνουν και το περιεχόμενο αυτό, το ψαχνό αυτό, χάνει, κλονίζεται, τότε τα κόμματα νιώθουν αδυναμία να το υπηρετήσουν. Όταν νιώθεις αδυναμία να υπηρετήσεις τις ιδέες σου, τότε τι συμβαίνει, στρέφεσαι στις τεχνικές της πολιτικής. Οι τεχνικές της πολιτικής είναι η επικοινωνία. Άρα λοιπόν δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στους τρόπους με τους οποίους, με τα προσχήματα, τα κόλπα με τα οποία θα ξεπεράσει τον αντίπαλο, και φυσικά υποβαθμίζεται πλήρως ο προγραμματικός λόγος. Το αποτέλεσμα εδώ είναι ότι, προσέξτε, ο κόσμος στην καθημάσαντη δεξιά παράταξη, να το πω έτσι, που είναι πλειοψηφική στην Ελλάδα, μπορεί να μην είναι η συμπαγέστερη, αλλά είναι πλειοψηφική στην Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει αυτήν την ιδιαιτερότητα στην Ευρώπη. Ακόμα και το 2019 που βγήκε η Νέα Δημοκρατία, τα κόμματα αριστερά του κέντρου είχαν πλειοψηφία, 52,1%. Ο κόσμος λοιπόν αυτός δεν ικανοποιείται από αυτό. Δεν του αρέσει. Ο κόσμος θέλει να ακούσει κάτι με το οποίο να ταυτιστεί. Ο αριστερός δεν είναι απλώς ψηφοφόρος. Ο κόσμος ο οποίος δεν αντέχει την ιδέα μιας δεξιάς διακυβέρνησης, δεν τον ενδιαφέρει μόνο να ψηφίσει και να φύγει. Τον ενδιαφέρει η καθημερινότητά του. Τον ενδιαφέρουν όλα αυτά τα προβλήματα για τα οποία κάνατε λόγο. Από την εργασία μέχρι την απορρίθμιση των σχέσεων, ας πούμε, μέσα στην εργασία, που τα άκουσα πολύ ωραία που τα είπατε χτες με το Βαφέα στην εκπομπή σας. Δηλαδή, όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία θέλουν αντιπαράθεση. Και χωρίς αντιπαράθεση μας παίρνει το ρεύμα. Και όταν σε παίρνει το ρεύμα, σε τσακίζει. Χάνεις τη γοητεία σου. Χάνεις τη μαγεία σου. Λέει εδώ ο φίλος μου ο Βασίλης, καλημέρα στον κύριο Χριστόπουλο. Για να δείτε, λέει, με τι επικοινωνιακούς όρους αμιγώς γίνεται το παιχνίδι. Στο πρόσφατο διάστημα, όλοι με τον ένα ή τον άλλον τρόπο, ιδίως τα μεγάλα κόμματα, είχαν να πούνε μια κουβέντα για τις λάθος επιλογές από το showbiz, τις διασημότητες κτλ. Και τελικώς, λέει, άμα ξανακοιτάξετε τα ψηφοδέλτια τους, θα δείτε ότι πάλι φιγουράρουν διασημότητες, showbiz και έτσι. Άρα δεν μας δουλεύουν ουσιαστικά. Εγώ είπα ότι δεν είναι δούλεμα, σας εξήγησα για ποιο λόγο γίνεται. Ναι. Έτσι, προσπάθησα να πω στους ακροατές μας ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο υπάρχει αυτό το πολιτικό κλίμα αυτό και το έλλειμμα πολιτικής ουσίας. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν είναι αποτέλεσμα δηλαδή κάποιων ατυχών πολιτικών επιλογών, είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων στρατηγικών. Τώρα θέλω να πάμε λιγάκι του τι συμβαίνει δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, γιατί σας θυμίζω ότι στο προηγούμενο διάστημα που υπήρχε μια συζήτηση περί απαγορεύσεως ή μη της κίνησης Κασιδιάρη, είχατε μια πολύ διακριτή άποψη. Σήμερα με τον ένα ή τον άλλον τρόπο, γιατί σήμερα τερματίζεται η απόφαση του αρμόδιου τμήματος του Αρείου Πάγου, πριν φτάσουμε καν εκεί, έχουμε εκτός το κόμμα Εμφιετζόγλου Μπογδάνου, εκτός το κόμμα Λατινοπούλου, εκτός το κόμμα Ζωή Κωνσταντοπούλου που δεν είναι δεξιότερα της δεξιάς, φαίνεται ότι θα έχουμε εκτός το κόμμα Κασιδιάρη, υπάρχει μια συζήτηση για το κόμμα Κανελοπούλου, το ΕΑΝ. Τι γίνεται εδώ τώρα? Πώς η δημοκρατία, με ρωτάνε όλοι, χωράει εδώ? Αν δεν μας βγαίνουν τα κουκιά, θα απαγορεύουμε επί της ουσίας λειτουργία κομμάτων με απόψεις του τύπου χρησιμοποιείτε το λογότυπο εθνικού συμβόλου, που δεν είναι εθνικό σύμβολο ακριβώς, ή κάποιες άλλες προσχηματικές διατάξεις, και τελικώς οι δικαστές θα καθορίζουν ποια είναι τα πολιτικά κόμματα στη χώρα? Με τον τρόπο που τοποθετηθήκατε κατά τη διάρκεια της ερώτησης, αναγκαστικά μου γλιτώνετε τα μισά από αυτά που θέλω να πω. Όχι, σε μια δημοκρατία
Δεν μπορούν οι δικαστές να αποφασίζουν ποια κόμματα γενικώς θα κατεβαίνουν σε εκλογές. Δεύτερον, όχι, σε μια δημοκρατία μόνο ο κυρίαρχος λαός μπορεί να αποφασίζει ποιους προτιμά. Τρίτον, αυτό σημαίνει ότι οι εγκληματίες μπορούν να ζητάνε την ψήφο του ελληνικού λαού? Όχι. Αλλά αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ένας απλός νόμος που λέει ότι αν, κύριε, έχεις καταδικαστεί για συμμετοχή ή σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, όπως συμβαίνει με την περίπτωση των καταδικαστέντων πρωτοδίκων στη δίκη της Χρυσής Αυγής, δεν μπορείς να είσαι υποψήφιος ή ψηφοδέλτιο κόμματος. Οποιαδήποτε άλλη πέραν αυτής συνθήκη συζήτησης είναι κατά την άποψή μου ολισθηρή και αντιδημοκρατική. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνει ο Άριος Πάγος και αποκλειστικά ως εκεί είναι να κοιτάει και να γεμίζει τα κουτάκια. Δηλαδή, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης Χριστόπουλος. Λυπούμε, όχι ο Χριστόπουλος. Και αν το κόμμα επιμείνει στο Χριστόπουλο, τότε όχι και στον εκλογικό συνδυασμό. Οποιαδήποτε άλλη κουβέντα η οποία σχετίζεται με τις λεγόμενες εν της πράγμας ηγεσίες, με αχυρανθρώπους και διαφόρους οι οποίοι από πίσω κινούν τα νήματα, είναι βαθιά ολισθηρή και παραβιάζει την καταστατική συνθήκη της μεταπολίτευσης. Ποια είναι η καταστατική συνθήκη της μεταπολίτευσης, κύριε Σαχίνη? Ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που εξαιτίας των τραυματικών εμπειριών του πολιτικού της παρελθόντος από το 1940 μέχρι το 1974 δεν απαγορεύει κόμματα. Θεωρώ και κλείνω ότι η απαγόρευση του κόμματος των Μπογδάνου Εμφιετζόγλου στο όνομα ανάμεσα στα άλλα της χρήσης του Εθνικού Συμβόλου του Ήλιου της Βεργίνας είναι απαράδεκτη, διότι δίνει την δυνατότητα στον Άριο Πάγο να γίνει ο τροχονόμος της δημοκρατίας μας. Όχι λοιπόν. Δεν πάλεψαν οι άνθρωποι να ξεφορτωθούμε τα αυταρχικά καθεστώτα του παρελθόντος προκειμένου να φτάσουμε στο 2023 και να μας λέει ένα τμήμα του Αρίου Πάγου ποιοι θα είναι υποψήφοι στο όνομα των αισθητικών τους ή όχι επιλογών. Αυτό παραβιάζει μια στοιχειώδη αρχή που λέει ότι ο λαός συντεταγμένα αποφασίζει. Ξαναλέω. Εγκληματίες, μπορείς να πεις μια χαρά όχι στους εγκληματίες, έστω και στους πρωτοδίκους καταδικαστέντες. Ναι, αυτό δεν όχι. Είναι, συγγνώμη, δεν παρακαλώ. Είναι αλακάρτ τους πρωτοδίκους. Δεν θα έπρεπε να τελεσυνδικήσει? Έχουμε αναθεωρήσει το Σύνταγμα τους λειτουργίες. Το Σύνταγμα μας δεν λέει. Λέει για πολιτικά δικαιώματα και άλλο. Εγώ δεν σας λέω να μην ψηφίσει ο εγκληματίας. Σας λέω όμως ότι άλλο είναι να ψηφίσει ένας άνθρωπος ο οποίος είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως και άλλο είναι να μην του επιτρέψει να φτιάξει κόμμα. Θεωρώ ότι το Σύνταγμά μας χωράει την απαγόρευση συμμετοχής σε εκλογικούς συνδυασμούς πρωτοδίκως καταδικαστέντων. Κατά τα λοιπά, αυτοί μπορούν να ασκήσουν τα πολιτικά τους δικαιώματα. Δεν τους στερεί το πολιτικό δικαίωμα. Δεν μου λέτε, κύριε Χριστόπουλε, για να... Παρακαλώ. Με συγχωρείτε, θα επιμείνω λίγο σε αυτό. Γιατί κάποιος μπορεί να σκεφτεί, καλά, αλακάρτ, για άλλους να τελεσυνδικεί και εδώ πρωτοδίκως. Όταν δολοφονήθηκε ο Τεμπονέρας, δολοφονήθηκε από μέλη συγκεκριμένου πολιτικού χώρου. Απαγορεύτηκε στον μετέπειτα πρωθυπουργό να είναι υποψήφιος και αυτός και το κόμμα του. Δηλαδή, γιατί εδώ είναι αλακάρτ? Πρωτόδικα είχαν καταδικαστεί Καλαμπόκας και λοιποί. Δεν κατάλαβα. Γιατί στη Χρυσή Αυγή, ακόμη και στη Χρυσή Αυγή, ακόμη και στη Χρυσή Αυγή, δεν περιμένεις να τελεσυνδικήσει? Εάν υπήρχε αλλιώς το δικαστικό σύστημα, το δικαϊκό, να το καταλάβει κάποιος. Αλλά όταν δεν είσαι τελεσύνδικα καταδικασμένος. Ξαναλέω. Η αναφορά στο Σύνταγμά μας δεν είναι. Δεν σχετίζεται με το να συμμετέχει ο καταδικασμένος σε έναν εκλογικό συνδυασμό. Η αναφορά στο Σύνταγμά μας αφορά το δικαίωμα στο εκλέγειν. Και στο εκλέγεστε. Το δικαίωμα λοιπόν στο εκλέγεστε μέσα σε έναν εκλογικό συνδυασμό ενός κόμματος το οποίο έχει ουσιαστικά DC κόμμα, αλλά στη βάση του είναι μια εγκληματική οργάνωση, μπορεί η πολιτεία μας με νόμο να το αποτρέψει. Έχουμε να κάνουμε μια ειδική συνθήκη, κύριε Σαχίνη, μετά την καταδίκη της Χρυσής Αυγής. Δεν κάνουμε μια κουβέντα σε εκλογικό και πολιτικό κενό. Για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής μεταπολίτευσης, μια εγκληματική οργάνωση που έχει τρομοκρατικά χαρακτηριστικά ντύθηκε πολιτικό κόμμα. Αυτό η δημοκρατία μας δεν μπορεί να κάνει, δεν το βλέπει. Και πώς θα το δει? Θα το δει αμυνόμενη χωρίς να παραβιάζει τις αρχές της. Τι θα πει λοιπόν σε αυτή την εγκληματική οργάνωση και σε οποιαδήποτε εγκληματική οργάνωση θελήσει στο μέλλον να ντυθεί πολιτικό κόμμα? Κύριε, τα μέλη σου μπορούν να ψηφίσουν. Εσύ όμως, επειδή θεωρώ ότι είσαι εγκληματική οργάνωση και μου το είπε αυτό η ελληνική δικαιοσύνη, θα σε σταματήσω. Αυτό θεωρώ ότι είναι απολύτως όχι απλώς θεμητό, αλλά είναι και αναγκαίο μέσα σε μια δημοκρατία. Μην κοροϊδευόμαστε. Μην κάνουμε ότι δεν βλέπουμε τι ήταν η Χρυσή Αυγή. Και δεν κάνουμε αυτή τη συζήτηση ούτε για το Μουλουκουκουέ ούτε για το Ανταρσία. Εγώ δεν σας είπα ότι δεν κάνουμε. Ναι. Να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε. Προσπαθώ όμως. Και εγώ σας λέω με αρχές
ποιο είναι το συμπέρασμα. Το συμπέρασμα είναι ότι έχω μία οργάνωση η οποία καταδικάστηκε ως εγκληματική. Εγκληματική οργάνωση εγώ στις εκλογές μου να φορέσει το μανδύα του πολιτικού κόμματος δεν θέλω. Ως εκεί. Τελεία. Δεν μου λέτε... Σύμβολα εν της πράγμας αρχηγοί και αχυρανθρώποι μακριά από μένα. Δυστυχώς ή ευτυχώς με αυτά θα παίξουμε. Έχετε την αίσθηση ότι η αρχική προσπάθεια επίλυσης του ζητήματος στο παραένα. Στο παραένα. Απαράδεκτη. Είναι αυτή που δημιούργησε το όλο θέμα. Καταρχήν το ζήτημα αυτό έπρεπε να ρυθμιστεί αμέσως μετά την καταδίκη της Χρυσής Αυγής, έτσι ώστε να μην συσχετιστεί χρονικά επουδενή με τη διεξαγωγή των εκλογών. Το γεγονός δηλαδή ότι αυτοί που μας κυβερνάνε φέραν τρεις τροπολογίες, μία το Μάρτιο του 2021 και δύο από το Φλεβάρι και προχθές, είναι κατά την άποψή μου πεδαριώδες και αδιανόητο. Αυτό είναι έσχος. Τώρα, αν αυτό είχε σε έγκαιρο χρόνο διευθετηθεί, ξαναλέω, εγκληματικές οργανώσεις με τη στάμπα της ελληνικής δικαιοσύνης δεν θα είναι υποψήφιες στις εκλογές, τότε δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Δυστυχώς σήμερα όχι απλώς βάζουμε ούριο άνεμο στα πανιά μερικών καταδικαστέντων και εγκλήστων, αλλά σύν της άλλης, και αυτό κατά την άποψή μου είναι εξίσου προβληματικό, αφήνουμε κάποιους δικαστές να λένε ποια σύμβολα αφήνουν να περάσουν προκειμένου να συμμετέχουν τα κόμματα στις εκλογές. Τρομακτικό για τη δημοκρατία. Άρα έχει γίνει ένα κουβάρι. Εδώ ρωτάει κάποιος, εάν εμφανιστεί ένα κόμμα τα μέλη του οποίου δεν είναι καταδικασμένα στο ίδιο μήκος κύματος των αντιλήψεων και ιδεών της Χρυσής Αυγής, υπάρχει θέμα για σας? Κανένα θέμα. Μάλιστα. Άλλωστε... Γι' αυτό έδωσα έμφαση. Μίλησα για μια συγκεκριμένη συνθήκη. Την καταδίκη του κόμματος ως εγκληματικής οργάνωσης. Ναι, ναι. Τίποτα άλλο. Μόνο σε αυτό. Έρχομαι σε κάτι άλλο που μου το υπομνεί εδώ ο φίλος ο Παναγιώτης. Για ρωτήστε, λέει τον κύριο Χριστόπουλο, μετά από τόσο χαμό για τις παρακολουθήσεις, βγαίνει σήμερα στο Όπεν ο Πρωθυπουργός και λέει είναι σωστή επιλογή η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών να υπάγεται απευθείας στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Τι να καταλάβουμε εμείς τώρα, λέει? Να καταλάβετε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αν είχε την πολιτική αξιοπρέπεια που φέρεται και ευαγγελίζεται ότι είχε, έπρεπε να είχε παραιτηθεί όταν έσκασε η ιστορία των υποκλοπών. Το θεωρώ σκανδαλώδες και με αγανακτά το γεγονός ότι μετά από όλα αυτά έρχεται ο άνθρωπος ο οποίος την επόμενη στις 9 Ιουλίου βγάζει ΦΕΚ και θέτει Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ΕΡΤ και υπό την προσωπική του εποπτεία να συμβαίνουν όλα αυτά κατά τη διάρκεια της θητείας του, να παρακολουθεί ΕΥΠ θεούς και δαίμονες, φίλους και αντιπάλους, και να έρχεται στο τέλος και να μας λέει όχι, πολύ καλά έκανα. Εντάξει, έλεος. Έλεος, πραγματικά. Πρέπει να σας πω ότι έχετε σηκώσει αντιδράσεις πλήστες όσες, ένθεν κακήθεν. Λέει εδώ ο Θάνος, εφόσον το Σύνταγμα ζητάει οριστική καταδίκη, δεν μπορούμε να το καταστρατηγούμε, ότι άλλο και να πούμε είναι τζάμπα λόγια. Ο Ορέστης λέει, ο Κουφοντίνας θα μπορούσε να κινήσει τις ίδιες διαδικασίες με το δολοφόνο του Δομοκού και να πει φτιάχνω κόμμα. Εν πάση περιπτώσει, εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν. Ορίστε. Ποιον δολοφόνο του Δημοκού, συγγνώμη, συγχωρέστε. Το Γκασιδιάρη εννοεί. Εν πάση περιπτώσει, εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν αδιέξοδα. Ούτε ο Κουφοντίνας μπορεί να φτιάξει κόμμα. Μάλιστα. Μπορεί ο Κουφοντίνας να φτιάξει κόμμα. Άλλο φίλο. Δηλαδή, για σκεφτείτε λίγο το 2004 να λέει ο Κουφοντίνας κατεβαίνει στις εκλογές. Με κάποιον τρόπο δεν μπορεί η δημοκρατία να κάνει ότι δεν βλέπει. Για να ηρεμήσουν λίγο και οι άνθρωποι. Σας παρακαλώ. Είναι δυνατόν να έχουμε μια πρωτόδικη καταδίκη κόμματος, το οποίο ντύθηκε κόμμα ενώ στην πράξη είναι εγκληματική οργάνωση και να κάνουμε ότι δεν έχουμε τίποτα? Το έχουμε. Να έχουμε κάτι στέρεο στα χέρια μας. Σας λέω, μακριά από μένα η ποινικοποίηση πολιτικών απόψεων. Η Χρυσή Αυγή όμως δεν καταδικάστηκε επειδή ήταν ναζιστικό κόμμα και επειδή συνέβαλε στην διάδοση της ναζιστικής ιδεολογίας. Καταδικάστηκε για φόνους, για αρπαγές, για απαγωγές, για βαριές σωματικές βλάβες, για τρομοκρατία και χίλια δύο πράγματα. Άλλος φίλος, ο Στέφανος, πέραν λέει του κόμματος Κασιδιαρή, ο αποκλεισμός στο εκλέγεστε τεχνιέντος άλλων κομμάτων, όπως αυτά που αναφέρατε, και ιδίως λέει του κόμματος της κυρίας Κωνσταντοπούλου, ό,τι άποψη και να υπάρχει, δεν είναι σχρή και εκτός πραγματικότητας αυτή η διαδικασία και υποκριτική για τη δημοκρατία που βιώνουμε? Σας είπα ότι αν είναι μία φορά πρόβλημα το γεγονός ότι υπάρχουν εγκληματικές οργανώσεις που φορούν τον μανδύο πολιτικού κόμματος, άλλο τόσο προβληματική και αδιέξοδη για τη δημοκρατία μας είναι το να δίνουμε τη δυνατότητα σε δικαστές να αξιολογούν ποια πολιτικά κόμματα θα κατέβουν στις εκλογές με προσχηματικές αιτίες. Μάλιστα. Και δεν νομίζω πιο σαφή τοποθέτηση, σας το είπα. Φυσικά. Για ακούστε, έρχεται και ένα ερώτημα απευθείας από ψηφοφόρο και υποστηρικτή του κόμματος των Ελλήνων. Λέει, κύριε Χριστόπουλε, το τεκμήριο αθωότητας που αποτελεί και διεθνώς κατοχυρωμένο ανθρώπινο δικαίωμα,
Ο κατηγορούμενος τεκμέρεται αθεότητας, όχι τεκμήριο αθεότητας. Καταργείται για τον Κασιδιάρη. Επίσης, το κόμμα Έλληνες είναι εγκληματική οργάνωση. Αυτό κατεβαίνει σε εκλογές, όχι η Χρυσή Αυγή. Λοιπόν, το τεκμήριο αθεότητας αφορά την ποινική μεταχείριση ενός ανθρώπου. Δεν αφορά την συμμετοχή του σε εκλογές. Το τεκμήριο αθεότητας είναι ένα σημαντικό κεκτημένο του ποινικού μας δικαίου που λέει ότι η ποινική μεταχείριση ενός ανθρώπου μέχρι την αμετάκλητη καταδίκη του ενέχει ένα τεκμήριο της αθότητας. Και γιατί αυτό, διότι ο κατηγορούμενος στην ποινική ανώμη τάξη είναι ένα πρόσωπο ιερό, ό,τι και να έχει κάνει. Είτε παιδεραστής είναι, είτε Κασιδιάρης είναι, είτε Κουφοντίνας είναι, είτε οτιδήποτε, έχει δικαιώματα. Αυτό όμως δεν σημαίνει, και επιμένω, στο ότι μια δημοκρατία δεν μπορεί να πει: κύριε, εσύ έχεις το τεκμήριο αθωότητά σου, αλλά όσο εκκρεμεί δίκη σου και καταδικαστεί πρωτοδίκως, εγώ αποφασίζω ότι η εγκληματική σου οργάνωση δεν θα είναι σε εκλογές. Λοιπόν, πάω τώρα στο ερώτημα ενός φίλου εδώ. Λέει: είμαι 19 χρονών, νέος εργαζόμενος και έχω φάει όλη την πίχλα της καθημερινότητας και των απαιτήσεων του εργοδότη. Ρωτώ ευθέως, λέει, τον κύριο Χριστόπουλο. Είναι συζητήσεις αυτές που κάνουν τα πολιτικά κόμματα για μένα τον νέο άνθρωπο? Εγώ θα περίμενα να συγκρουστούν με τις διαφωνίες, να συγκρουστούν, να μου πούνε τι σκέφτονται για το μέλλον μου ο καθένας με το δικό του διακριτό τρόπο. Δεν τα βλέπω αυτά. Κομμάτι της μπίχλας της καθημερινότητας του ακροατή μας, των 19 ετών, είναι το γεγονός ότι δεν μπορεί να διακρίνει με όση ευθεία πραγματικά έχει και την έχει, όπως θα καταλαβαίνω, ποιο είναι το πολιτικό επίδικο. Αυτό συμβάλλει μέσω μακροπρόθεσμα στην απαξίωση της πολιτικής και στην απώλεια της μαγείας της δημοκρατίας. Όταν όλοι λέμε τα ίδια ή όταν δεν λέμε πράγματα τα οποία μας διακρίνουν, τότε φυσικά η δημοκρατία χάνει. Και γιατί έχασε η δημοκρατία την τελευταία δεκαετία, δωδεκαετία της κρίσης στην Ελλάδα, κύριε Σαχίνη? Διότι ήταν τέτοια η επιβολή του μανδύα των μνημονίων που ό,τι και να ψήφιζε ο λαός σου λέει το ίδιο είναι. Αλλά αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτή είναι η βασική συνθήκη η οποία δίνει ούριο άνεμο στα πανιά των αντιδημοκρατικών ακροδεξιών λύσεων. Θυμάμαι πριν 5 χρόνια που είχατε πει εδώ σε αυτή τη συχνότητα ότι ο μεγάλος σας φόβος είναι ότι αυτό που μοιάζει μη κανονικό θα γίνει η κανονικότητά μας και η θεσμική διαρκώς ατροφία θα οδηγήσει σε απίστευτες καταστάσεις. Πιστεύετε ότι εδώ βρισκόμαστε, απομαγεύεται πια ο όρος δημοκρατία? Ζούμε σε μια διαδικασία καθημερινής απομάγευσης του όρου δημοκρατία. Ζούμε σε μια συνθήκη καταφρόνιας των πολιτικών ελίτ και όλα αυτά είναι συνθήκες οι οποίες βοηθούν πάρα πολύ την συγκρότηση ενός αντισυστημικού σε εισαγωγικά λαϊκιστικού λόγου, ο οποίος όμως είναι αντισυστημικός μόνο στην πρόσωψή του, διότι προέρχεται από τα βάθη του συστήματος. Ο Τραμπ, ο οποίος μίλησε στην καρδιά των Αμερικάνων, εμφανίστηκε αντισυστημικά φερόμενο, στην πράξη όμως ήταν ό,τι πιο καθεστωτικό υπήρχε στις ΗΠΑ. Το ίδιο κάνει και ο Ερντογάν στην Τουρκία. Το ίδιο κάνει και ο Όρμπαν στην Ουγγαρία. Το ίδιο θέλει να κάνει και η Λεπέν στη Γαλλία. Το ίδιο φυσικά έκανε με υποδειγματικό τρόπο, πολιτικά και στρατηγικά, η Μελόνι στην Ιταλία. Άρα λοιπόν, η συνθήκη που ζούμε έχει τέτοιου είδους χαρακτηριστικά, τίποτα όμως δεν είναι πεπερασμένο και σίγουρο στην πολιτική. Είμαστε σε μια διεργασία καθημερινή, η οποία όμως δημιουργεί τέτοιου είδους συνθήκες. Και νομίζω ότι αυτό που σας έλεγα και θυμάμαι και ποια κουβέντα αναφέρεστε, είναι μια συνθήκη όπου ολοένα και ζυγώνει. Τώρα, λέει εδώ άλλος φίλος. Κύριε Χριστόπουλε, τεκμέρωμα αθωότητα σημαίνει πλήρη δικαιώματα. Η δημοκρατία δεν θα έπρεπε να φοβάται. Επί Παπανδρέου δεν υπήρχε τέτοια δύναμη στη Χρυσή Αυγή. Ποια η διαφορά Ντογιάκου και Κανελόπουλου που πηγαίνει στο φόρουμ των Δελφών και ο Λιγνάδης που είναι ελεύθερος? Θα μπορούσε να είναι υποψήφιος αν και καταδικασμένος? Ο Ντογιάκος στο φόρουμ των Δελφών έκανε την φοβερή, κατά την άποψή μου, δήλωση κατά την οποία ο δικαστής βρισκόμενος στην έδρα βρίσκεται μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Όταν εγώ ακούω τώρα τον εισαγγελέα του Ρίου Πάγου, ο οποίος στοιχειοδός δεν είχε την αξιοπρέπεια να διατάξει μια κανονική έρευνα για τις υποκλοπές, αλλά τα έβαλα με τον Τέλογλου που έκανε τις αποκαλύψεις, να λέει αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα το 2023, μάλλον δικαιώνω την ακροατή σας. Μάλιστα. Κλείνοντας αυτή τη συζήτηση που βλέπω εδώ έχει ανάψει διάλογο και μεταξύ των ακροατών, οφείλω να πω, όχι μόνο με ερωτήματα προς εσάς, βλέπω ένας απαντάει στον άλλον, δεν ξέρω πώς το κατάφεραν αυτό, αλλά καλό είναι αυτό για την εκπομπή, δείχνει ότι έχει ζωντάνια και διάδραση. Κύριε Χριστόπουλε,
πιστεύετε πραγματικά ότι τελικά ο μεγάλος νικητής των εκλογών δεν θα είναι η αποχή? Φοβάμαι πάρα πολύ ότι μπορούμε να έχουμε εκλογικά ποσοστά αποχής τα οποία θα είναι μπορεί και πλειοψηφικά για πρώτη φορά στην ελληνική πολιτική ιστορία, και αυτό φυσικά δεν είναι καλό μαντάτο, για την ποιότητα της δημοκρατίας μας. Δεν είναι ό,τι καλό φοβάμαι. Μαντάτο ή είναι μια στάση τελικά ευθύνης, απαξίωσης από τη μια, βεβαίως και με μια ψήφο κουμάντο θα κάνει κάποιος. Κυβέρνηση θα φτιαχτεί, να μην έχουμε αυταπάτες. Όμως η αποχή ποιοτικά μήπως λέει κάτι διαφορετικό από άλλα χρόνια? Δεν είπα ότι δεν λέει κάτι. Δεν σας είπα ότι η αποχή δεν σημαίνει κάτι. Φυσικά σημαίνει, και έχουμε χρέος όσοι ασχολούμαστε με δημόσιο λόγο για τα πολιτικά πράγματα αυτής της χώρας να το ψάξουμε τι σημαίνει. Όμως το αποτέλεσμα της αποχής είναι αυτό που σας είπα, το οποίο εμένα με φοβίζει. Τώρα, οι αιτίες της αποχής προφανώς διαβάστηκαν ανάμεσα στις γραμμές και των τοποθετήσεων των ακροατών σας, αλλά και κάποιων από αυτά που και εγώ είπα. Άλλο να εξηγούμε κάτι και άλλο να το συγχωρούμε ή να του λέμε «ΟΚ, μπράβο». Και θέλω να κλείσουμε ρωτώντας σας από τέσσερις σχηματικά λέξεις. Οργή, φόβος, απελπισία ή ελπίδα πιστεύετε ότι θα μετρήσουν περισσότερο σε αυτή την κάλπη? Για την ώρα είμαστε στο στάδιο όπου ο φόβος που υπήρξε και κυρίως στη συνθήκη της πανδημίας που χαρακτήρισε την μακρότερη περίοδο της διακυβέρνησης Μητσοτάκη έχει δώσει τη θέση του στην αποστροφή. Ο κόσμος δηλαδή πλέον δεν αντέχει. Η αποστροφή ωστόσο από μόνη της, ενώ δεν σε παγώνει όπως ο φόβος, έτσι ο φόβος είναι ένα συνέστημα που σε παγώνει, σε ακινητοποιεί πολιτικά. Όπως ήμασταν ακινητοποιημένοι κατά τη μεγάλη διάρκεια των lockdown και πάει λέγοντας. Η μεταστροφή του φόβου σε αποστροφή, ο μετασχηματισμός του φόβου σε αποστροφή πλέον μας βάζει σε ένα άλλο πολιτικό περιβάλλον, το οποίο όμως ακόμα δεν έχει δώσει μια έκβαση συγκεκριμένη αυτή της ελπίδας. Επομένως νομίζω ότι αυτή η αμηχανία για την οποία ξεκινήσατε και μου μιλήσατε ωραία στην αρχή και αυτή που καταλάβαμε από αρκετές ερωτήσεις και τοποθετήσεις των ακροατών σας είναι ακριβώς ότι βρισκόμαστε σε μια φάση όπου πλέον δεν φοβόμαστε, αποστρεφόμαστε και δεν ελπίζουμε όσο θα θέλαμε να ελπίζουμε. Κύριε Χριστόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω. Θα τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Να ευχαριστήσω και τους ακροατές για την πληθώρα των παρεμβάσεών τους.